Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Σκέφτομαι τι νήμα να σας δείξω, την εσάρπα. Γιατί με το πολύχρωμο νομίζω ότι θα δυσκολευτείτε να το δείτε το live. Και αυτό με τι νήμα σας δείξω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέω να το κάνουμε το πορτοκαλί. Τι λέτε? Γιατί με το πολύχρωμο νομίζω θα είναι δύσκολο να το βλέπετε. Να δείξουμε λίγο την εσάρπα για όσες και όσους δεν την έχετε δει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι αυτή η εσάρπα. Είναι με το τεμισέ, το Revelation. Η σάρπα και θα το δείξουμε σήμερα γιατί το ζητήσατε εσείς. Θα δείξω λίγο τι χρώματα έχουν μείνει. Έχει μείνει αυτό. Αυτό εδώ. Καλησπέρα σε όλα τα κοριτσάκια μου. Και αυτό. Θα δείξω και τα τρία. Καλησπέρα. Αυτά τα χρώματα έχουν μείνει. Καλώς τις όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Περιττώ να σας πω ότι σήμερα με συγκινήσατε πάρα πολύ με τα μηνύματά σας, με τα τηλέφωνά σας, με τα καλά σας λόγια, να μην στεναχωριέμαι. Και έτσι, παρότι που πάλι και πριν λίγο κάποιος με στεναχώρησε, πάλι είπα δεν θα στεναχωρηθώ, θα κάνω το live, χαμογελαστεί. Δεν γίνεται χωρίς προβλήματα ζωή, έτσι. Δεν έχει νοστιμάδα λέει, μάλλον, χωρίς βάσανα η ζωή. Λοιπόν, αυτή την εσάρπα θα δείξουμε. Φυσικό είναι να μην μπορούμε να δείξουμε όλες τις σειρές, θα φτάσουμε μέχρι ένα σημείο, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον μέχρι τη 10η σειρά, 11η, για να μπείτε στο νόημα, να καταλάβετε. Θα σας ανεβάσω σε ανάρτηση μετά το σχεδιάγραμμα και όσες θέλετε και παραγγείλετε νήματα μπορείτε να μου ζητήσετε να το βάλω και μέσα στα νήματά σας δωρεάν. Ξέρετε ότι όλα τα σχεδιαγράμματα εγώ τα δίνω δωρεάν. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα είναι καλή μέρα πιστεύω για live. Δεν έχετε έργα σας που βλέπετε, ενημερώθηκα. Χριστίνα Κρά μου λέει σήμερα δεν έχετε μέλισσες, ούτε αγγελική, ούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, αυτή την εσάρπα την ωραία θα δείξουμε σήμερα, η οποία ξεκινάει από εδώ από το κέντρο. Την κάνουμε όσο θέλουμε. Το συγκεκριμένο το νήμα του Demisetto Revelation, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι 150 γραμμάρια 520 μέτρα. Βλέπετε ότι έχει τουλάχιστον 1,5 μέτρο μάκρος. Με ένα κουβάρι είναι αυτό. Έτσι. Σας ξαναδείχνω τι χρώματα έχουν μείνει. Ευελπιστώ την άλλη εβδομάδα να έρθουν πάλι και όλα τα άλλα χρώματά μας. Και επίσης έχουμε ετοιμάσει και ένα άλλο ωραίο πόντζο να σας το δείξω. Περιμένω να γράψετε. Το έχω έτοιμο. Απλώς έχει μείνει λίγο να φτιάξουμε το ράψιμο και ένα πλησιματάκι για να στρώσει ωραία. Θέλετε να σας το δείξω, να έχετε πρώτη μετάδοση. Γιατί να στεναχωριέσαι, λέει. Υπάρχουν και άνθρωποι που μας στεναχωρούν. Τι να κάνουμε. Και φτάμε στη ζωή είναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πέστε μου αν θέλετε να σας δείξω και ένα καινούριο πόντζο. Φτιάξαμε με βοήθεια Αθανασία.
σεισμό σας έχει αποσυντονίσει, είναι λογικό. Τυχώς δεν υπάρχουν συστήματα από ό,τι έχω ακούσει. Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε αν θέλετε να σας δείξω και το πόντζο, το οποίο θα έρθει κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα να το κάνουμε live. Είναι τελειωμένο, έχει λίγο, θέλει λίγο κάτι, θέλει να πληθεί και να στρωθεί λίγο καλά, αλλά θέλω να σας το δείξω. Σας το δείξω, ναι, θέλετε. Και επίσης δεν είναι καλοραμένο, έτσι, δεν θέλω να μας κρίνετε αυστηρά. Okay. Τώρα μπορεί με αυτά τα ρούχα μου να μην φανεί, γιατί φοράω και μπλες μπλούζα. Λοιπόν, είναι αυτό. Φαίνεται. Θα στραθεί πιο ωραία, γιατί εδώ θα το πιάσω. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχει ωραίο σχέδιο. Το βλέπετε, έχει κουκουνάρι. Με άλλα ρούχα, πιο σκούρα, θα φαίνεται πιο ωραίο. Είναι έτσι. Και από πίσω και από μπροστά. Είναι με το Ήρα. Με δύο κουβάρια και περισσεύει και νήμα. Έχει πάρα πολλά μέτρα. Γράφεται πολύ ωραία μηνύματα και δεν μπορώ να τα δώσω εκεί. Θα διαβάσω μετά. Λοιπόν, αυτό θα ραφτεί λίγο εδώ. Έχω να το ράψω λίγο καλά πάνω, να το πλένω, να το κάνω έτσι λίγο με το χέρι, εγώ δεν τα σιδερώνω, για να σταθεί ωραία εδώ πέρα τα κουκουνάρια μας. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Τώρα είναι και το ρούχο μου, πρέπει να είναι πιο σκούρο. Δεν υπολόγιζα να σας το δείξω. Έτσι. Λοιπόν, για εμάς που είμαστε γεματούλες, για να καλύπτουμε τα περιτά. Ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, με το Ήρα έχει δουλίτσα, έχει σχεδιάγραμμα, έχει οδηγίες. Είναι όμως πανεύκολο, πανεύκολο, πανεύκολο. Μόνο μπροστά έχει λίγο κάτι. Για το δε, κατάλληλα είναι πολύ εύκολο. Θέλω να μου πείτε τυπώσεις, αν σας άρεσε. Όσο μπορέσετε να δείτε. Αυτό πιστεύω θα είναι από τα τελευταία χειμερινά που θα δείξουμε, το πόντζο, μαζί με το φορεματάκι το παιδικό, το οποίο είναι έτοιμο και δεν έχω προλάβει να σας το δείξω. Με το δύο νήματα. Λοιπόν, σήμερα αυτό. Εντάξει. Και σε μπλούζα θα είναι ωραίο. Πολύ ωραία ιδέα. Ναι, βέβαια. Αν κλειστεί στο πλάι, γίνεται και μια πολύ ωραία μάνικη μπλούζα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα το κάνουμε στο βίντεο με το πορτοκαλί το Ελίνα, σκέφτηκα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να φαίνεται είτε με παρδαλό νήμα καλά στο βίντεο, είτε με ανοιχτόχρωμο, έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ξυλών. Α, σας άρεσε πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε. Μπράβο σου, μπράβο σου και μπράβο σου. Μπράβο στην Αθανασία. Εγώ ιδέες έχω πολλές. Βρίσκω πολλά πράγματα και από Pinterest και από γενικά. Αν δεν είχα τα κορίτσια να με βοηθήσουνε, λίγο δύσκολα. Και επειδή υπάρχουν κορίτσια τα οποία θέλουν να πλέξουνε, αλλά τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει ή δεν φοράνε πλεχτά και τα λοιπά. Γι' αυτό. Σας άρεσε το πόντο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αν φτιαχτεί ένα κορδόνι μόνο στο μπροστινό. Α, κάτσε λίγο να δω, λέει Βασίλη. Και να δένει πίσω και το πίσω. Α, θα μου το εξηγήσεις Βασίλη αυτό. Να το καταλάβω πώς θα το κάνω. Λοιπόν, για να δω λίγα σχόλιά σας και μετά να ξεκινήσουμε. Ένα-δύο λεπτάκια. Είμαι πολύ μπροστά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Αύριο Σάββατο. Σήμερα έφυγα πιο νωρίς από το μαγαζί για να ξεκουραστώ λιγάκι. Να μπορέσω να κάνω το live με την ησυχία μας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Η Βαρβάρα λέει καληνύχτα. Γιατί η Βαρβάρα μας εγκαταλείπεις. Καλησπέρα. Από Αθήνα. Θέλω λέει το σωμό νήμα με την... Με ξεχάσεις. Ναι βρε, μη στεναχωριάς Χριστινάκη.
Έχει άλλη σειρά, έχει τώρα τον ήλιο. Μάλιστα. Τι να κάνω. Πρέπει να έχω και ένα πρόγραμμα εγώ να ξέρω πότε έχει τις σειρές που βλέπετε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλα τα κορίτσια και σε όλους τους φίλους. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλοι, θέλω να πω, εκτός τον Βασίλη που ο Βασίλης γράφει, οι οποίοι βλέπουν, αλλά μου στέλνουν μηνύματα, αλλά δεν θέλουν να εμφανίζονται στα live. Να με συγχωρέσουν πολλές φορές, λέω γεια σας κορίτσια και τα λοιπά, έτσι. Δεν υποτιμώ αυτούς τους φίλους οι οποίοι πλέκουνε. Αλλά υπάρχουν πολλοί που μας βλέπουν και πλέκουν και χαίρομαι πάρα πολύ. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί από το εξωτερικό. Μπορείτε βεβαίως να κάνετε αύριο παραγγελία. Λοιπόν, σε αυτούς τους φίλους που είναι άντρες και πλέκουν, τους πω συγχαρητήρια. Γιατί πολλές φορές πλέκουν καλύτερα και από εμάς τις γυναίκες, μπορώ να πω. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Καλησπέρα από Χαλκίδα, από Κύπρο. Χαιρετίσματα στα κορίτσια στην Κύπρο. Συνέχεια με κάνετε παρατήρηση ότι δεν σας λέω. Χίλια συγγνώμη. Από Μυτιλίνη, από Σαντορίνη Αντωνία, από Λευκάδα, η Ζαχαρένια. Και όσες περάσατε πιο πριν, την καλησπέρα μου. Λοιπόν, η Λαμπρινή από την Γερμανία. Πόπι, άρεσε το μαλλί μου. Τώρα εδώ πέρα δεν φαίνεται πολύ καλό. Είναι πιο. Κοίτα, πορτοκαλό, πορτοκαλί είναι. Τώρα δεν φαίνεται και τόσο έντονο. Το πρωί φαίνονταν πιο πολύ. Από τα Σέρβια τη Κοζάνη. Είναι τεμέτωρον αυτή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ωραία, η Αρετή πήρε τα νήματά της, ξεκινάει η δουλειά επομένως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ήδη είναι 9 και 5. Ξέρετε ότι εγώ θέλω να μην αργώ πολύ στα live. Μου τα λέω 9 η ώρα. Να ξεκινάμε. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ξαναλέω με άλλο νήμα για να φαίνεται καλύτερα στην κάμερα. Έχω δείξει τα νήματα της Demi-Sé. Θα τα δείξω αν θέλετε και στο τέλος. Και όποιες θέλετε αύριο στο κατάστημα 2341 024477 είναι το Demi-Sé το Revelation. 150 γραμμάρια, 520 μέτρα και πλέκουμε με 4 βελονάκι. Έχει 20% μαλλί. Μπορείτε αν είσαστε, πώς το λένε, αλλεργικές, να πάρετε κάποιο άλλο νήμα, αντίστοιχο, είτε μονόχρωμο, είτε πολύχρωμο. Εγώ νομίζω σε πολύχρωμο δεν έχω κάτι που να μην έχει μέσα μαλλί και το πρίντικο έχει μαλλί. Μπορείτε να συνδυάσετε μετά, αν θέλετε, 2-3 με νήματα διαφορετικά που να είναι ακριλικά. Έτσι. Στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα, ναι. Είμαι κουρασμένη, ναι, πολύ. Γιατί πάντα την Παρασκευή βγαίνει όλη η κούραση τη εβδομάδα. Και ταλαιπωρημένη αρκετά. Δεν πειράζει, η ζωή συνεχίζεται. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο μπροστά μα. Και Σαββατοκύριακο έχω και ταξίδι. Λοιπόν, αυτά τα καλά έχω εγώ. Λοιπόν, γυρίζουμε σιγά-σιγά. Ένα λεπτάκι. Και έχουμε και το σχεδιάγραμμά μας, εντάξει, εδώ, και ξεκινάμε. Λοιπόν, επειδή μπορεί να μην φαίνεται πολύ καθαρά το σχεδιάγραμμα, σε κάποια σημεία έχω βάλει εγώ κάποιες τελίτσες έτσι για να βοηθήσω, να πω ότι πάντα η σειρά μας ξεκινάει με 3 αλυσίδες, okay, σε κάθε αρχή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μερικές σειρές, τουλάχιστον να φτάσουμε αυτό το σημείο να κάνουμε εδώ πέρα, ας το πω το κουκουνάρι μας, έτσι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και πώς γίνεται. Και μετά θα δείτε εσείς, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα, αρχίζουν και αυξάνονται. Δηλαδή, ενώ εδώ πέρα έχουμε 2 κουκουνάρια, μετά τα κουκουνάρια αυξάνονται. Γίνονται 1, 2, 3, 4. Και κάθε φορά γίνονται περισσότερα. Το σημαντικό είναι να καταλάβετε τι κάνουμε στο κέντρο, στην αρχή και στο τελείωμά μας. Εντάξει. Τα σκάλα λέει, έμαθα από σένα πλέκο. Χαίρομαι. Τώρα, επειδή η κάμερά μας εστιάζει, θα πρέπει αναγκαστικά όταν δείχνω με το νήμα να τραβάω το σχεδιάγραμμα στην άκρη. Ξαναλέω ότι θα ανεβάσω το σχεδιάγραμμα στο Facebook να το έχετε, αλλά και όσες κάνετε παραγγελία θα μου το ζητήσετε να σας το βάλω μέσα, το βάζω δωρεάν, εκτυπωμένο, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινάω. Εδώ στο κέντρο
Είτε κάνετε 2-3 αλυσιδούλες, είτε κάνετε στην πρώτη θηλιά μέσα. Εγώ θα σας δείξω στην πρώτη θηλιά μέσα πώς κάνω εγώ, εντάξει? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. 1, 2, 3 και στην πρώτη θηλιά από τις 3 θα κάνουμε 2 ποδαράκια. 2 αλυσίδες και άλλα 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, ξεκινάω. Χρησιμοποιώ, ξαναλέω, χρώμα λίγο έντονο τώρα, εντάξει? Για να μην έχουμε θέμα. Και πάμε 1, 2, 3. Παίρνουμε κλωστή και πάμε στην πρώτη θηλιά εδώ και κάνουμε 2 ποδαράκια. 1 και ακόμα 1. Στο ίδιο σημείο. Okay. Αυτό μη σας ανησυχεί, γιατί όταν το τραβάτε έτσι βλέπετε ότι κλείνει. Μετά κάνουμε 2 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2. Παίρνουμε κλωστή και μπαίνουμε στο ίδιο σημείο και ξανακάνουμε άλλα 3 ποδαράκια. Στην αρχή εδώ κάναμε 2 ποδαράκια, έτσι, γιατί θεωρούμε και την αρχική μας αλυσίδα σαν ποδαράκι. Η παραγγελία σου έφυγε, Αντωνία, νομίζω. 1, 2, 3. Εντάξει. Λοιπόν, το τεντώνω, τραβάω εδώ και σφίγγω. Αυτό μη σας ανησυχεί, θα το κλείσουμε μετά με βελόνα. Πάμε να δούμε τι κάνουμε στη δεύτερη σειρά μας. Θα πηγαίνουμε αναγκαστικά σειρά-σειρά τώρα, μέχρι να καταλάβετε και εσείς το σχέδιο. Ξεκινάμε με 3 αλυσίδες, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα και μέσα εδώ στο κέντρο κάνουμε 3 ποδαράκια. 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα και 3 ποδαράκια εδώ στο τελείωμα και μία αλυσίδα πριν, έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Γιαρά, ναι, δεν θυμάμαι την παραγγελία σου, Ρούλα. 1, 2, 3 αλυσίδες, γυρίζουμε το πλεχτό μας, έτσι. Είπαμε στην πρώτη θηλιά, εδώ, στο πρώτο ποδαράκι στην ουσία, θα κάνουμε 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Είναι μια πολύ εύκολη σάρπα, προχωράει γρήγορα, μην τη φοβηθείτε. Αν έχετε και το σχεδιάγραμμα, εντάξει, θα μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Η Ρεβέκα δεν τη βλέπω να είναι εδώ, Βασίλη. Μάλλον την πήρε ο ύπνος, θα συνηθισμένο. Λοιπόν, μία αλυσίδα στον αέρα και τώρα εδώ μέσα στο κέντρο θα κάνουμε 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάνουμε σάρπα. 1, 2, 3, 2 αλυσίδες και άλλα 3. Εάν πηγαίνω γρήγορα, πέστε μου να πάω πιο σιγά, αν κάτι δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έκανα τις αλυσίδες μου, 3 αλυσίδες, 2 ποδαράκια, 1 αλυσίδα, 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες και 3 ποδαράκια. Συνεχίζουμε με μία αλυσίδα στον αέρα και τώρα θα κάνουμε 3 ποδαράκια εδώ στην άκρη μας, εδώ πέρα, εδώ που είναι η θηλιά μας η πρώτη, εδώ. Θα πιάσουμε λίγο έτσι, να μην πιάσετε μία κλωστή μόνο, προσπαθήστε να πιάσετε 2 εδώ πέρα. 1, 2, 3. Okay. Εντάξει, συνεχίζουμε. Πάμε στην τρίτη σειρά. Λοιπόν, τρίτη σειρά ξεκινάει από εδώ. Κάνουμε 3 αλυσίδες, 2 ποδαράκια,
μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι πάνω στο τρίτο ποδαράκι της κάτω σειράς, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι στο πρώτο ποδαράκι της επόμενη κάτω σειράς, μία αλυσίδα και πάλι εδώ στο κέντρο κάνουμε συνέχεια το ίδιο και θα δείτε ότι όσο προχωράει η σάρπα πάντα στο κέντρο κάνετε το ίδιο. Κάνετε τρία ποδαράκια, δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια. Μετά κάνουμε μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι στο τρίτο ποδαράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι στο πρώτο από τα τρία, μία αλυσίδα και τρία ποδαράκια στο τελευταίο. Εντάξει? Πάμε. Είμαστε στην τρία νούμερο σειρά. Εγώ μου φαίνεται ότι θα πάρω ένα στυλό, θα με συγχωρέσετε ένα λεπτό για να σημειώνω. Σημειώνω σε ποια σειρά είναι. Με συγχωρείτε. Μπορείτε να παραγγέλλετε ό,τι θέλετε. Αύριο είμαστε μέχρι το μεσημέρι. Συγγνώμη λίγο, αλλά ήθελα λίγο να βάζω σημείωση εδώ σε ποια σειρά είμαι, γιατί επειδή μιλάω ταυτόχρονα, ξεχνιέμαι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τρεις αλυσίδες στον αέρα. Ένα, δύο, τρεις. Γυρίζω και κάνω δύο ποδαράκια εδώ. Ένα, δύο. Μετά τι είπαμε, μετά κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα, μετά κάνουμε ένα ποδαράκι στο τρίτο ποδαράκι της σειράς μας, είναι αυτό εδώ, εδώ πάνω. Μετά μία αλυσίδα, μετά πάλι κάνουμε ένα ποδαράκι από τα τρία αυτά ποδαράκια πάνω, εδώ. Μία αλυσίδα και εδώ πάνω στο κέντρο κάνουμε τρία ποδαράκια, δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια, τρία ποδαράκια, δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια. Τα βελονάκια δεν ήρθαν ακόμα, αγάπες μου. Σας έχω σημειώσει όλες και έχω παραγγείλει αρκετά, αλλά έχουμε λίγο θέμα στις αγωγές. Σας είπα, είδατε και με τα Ελλήνα και με τα Νάπολη, αργούν λιγάκι. Λοιπόν, κάναμε στο κέντρο ό,τι κάνουμε συνέχεια. Τρία ποδαράκια, δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα και κάνουμε εδώ ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι πάνω στο πρώτο ποδαράκι εδώ. Μία αλυσίδα και εδώ πέρα κάνουμε τρία ποδαράκια. Ένα. Δύο. Τρία. Okay. Κάναμε και την τρίτη σειρά μας. Πάμε στη σειρά νούμερο 4. Λοιπόν, βλέπετε ότι από εκεί που ξεκινάει η σειρά, σας βοηθάει, έχει πάντα το νούμερο. Λοιπόν, έχουμε τρεις αλυσίδες, δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι πάνω στο τρίτο ποδαράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι. Αυτό που μπορείτε να προσέχετε είναι ότι εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4 ποδαράκια μονά. Μετά εδώ στο κέντρο έχουμε το ίδιο, μία αλυσίδα, πάλι 1, 2, 3, 4 μονά και πάλι στο τέλος έχουμε τα τρία ποδαράκια. Πάντα στο ξεκίνημα κάνουμε τρεις αλυσίδες και δύο ποδαράκια που τα θεωρούμε σαν τρία ποδαράκια, έτσι. Πάμε λοιπόν στη σειρά νούμερο 4. Λοιπόν, κάνουμε τρεις αλυσίδες.
γυρίζουμε, κάνουμε δύο ποδράκια εδώ στην αρχή, πάντα η αρχή μας είναι η ίδια, το τέλος μας και το κέντρο. Αυτό που πρέπει να προσέχετε είναι στα ενδιάμεσα και πάντα να κοιτάζετε η μία πλευρά ό,τι κάνετε να είναι ίδιο με την άλλη πλευρά σας. Τώρα κάνουμε μία αλυσίδα, ένα ποδράκι εδώ, μία αλυσίδα, ένα ποδράκι εδώ, μία αλυσίδα, ένα ποδράκι εδώ, μία αλυσίδα. Βλέπετε, τα δύο ποδαράκια από τα τρία που έχω κάνει, τα έχω κάνει πάνω στα ποδαράκια της προηγούμενης σειράς. Εδώ, στο πρώτο από τα τρία ποδαράκια, μία αλυσίδα. Εδώ στο κέντρο κάνω πάντα το ίδιο, τρία ποδαράκια, δύο αλυσίδες, τρία ποδαράκια. Καλησπέρα, καλησπέρα. 2, 3, δύο αλυσίδες και πάλι τρία ποδαράκια. Όπα, συγγνώμη. Μία αλυσίδα. Και το πρώτο ποδαράκι γίνεται εδώ, πάνω στο τρίτο ποδαράκι, μία αλυσίδα, πάνω στο επόμενο ποδαράκι, όταν γυρνάμε προτάμε στο πρώτο, ναι, μία αλυσίδα, πάλι στο ποδαράκι επάνω, μία αλυσίδα, πάμε από τα τρία ποδαράκια εδώ που κάναμε στο πρώτο και κάνουμε ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα και εδώ στο τελείωμα κάνουμε τρία ποδαράκια στο ίδιο. 1, 2, 3. Τι κάναμε λοιπόν. Εδώ πάντα στο ξεκίνημα, θα το ξαναδείξουμε το ξεκίνημά μας. Κάνουμε τρεις αλυσίδες και δύο ποδαράκια στην πρώτη θηλιά. Μία αλυσίδα, κάνουμε 1, 2, 3, 4 μονά ποδαράκια που ενδιάμεσα έχουν μία αλυσίδα. Στο κέντρο μας πάνω στη μύτη πάντα κάνουμε το ίδιο. 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. Το ίδιο και από εδώ, 1, 2, 3, 4 μονά, μία αλυσίδα και 3 ποδαράκια στην τελευταία θηλιά. Ναι, θα ξανάρθω στον τέμισε, μην ανησυχείτε. Συνεχίζουμε. Πάμε στη σειρά νούμερο 5. Και όσες δεν μπορείτε να ακολουθήσετε, μην αγχώνεστε, διότι αυτό το βίντεο μετά θα είναι στο YouTube και θα μπορείτε να το βλέπετε, να το σταματάτε, να το βλέπετε την ησυχία σας. Με μεγαλύτερα βελονάκια από το συνηθισμένο, υπάρχει μέχρι 12 νούμερο. Πόσο θες πιο μεγάλο βελονάκι. Λοιπόν, πάλι ξεκινάμε τον ίδιο τρόπο, τρεις αλυσίδες, δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, τώρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 μονά. Εδώ στην κορυφή κάνουμε 3 ποδράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδράκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6 μονά και τελειώνουμε με 3 ποδράκια στην ίδια θηλιά. Εντάξει. Έχεις χαθεί, Λουκία, γιατί έχεις χαθεί, Λουκία, γιατί. Λοιπόν, θα πάω λίγο πιο σιγά τώρα, εντάξει. 1, 2, 3 αλυσίδες. Οκ. Γυρίζω. Παίρνω κλωστή και μπαίνω εδώ στην πρώτη θηλιά και κάνω 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. 1 και ακόμα 1. Μία αλυσίδα και μετά εδώ κάνω 1 ποδαράκι. Μία αλυσίδα. Μετά θα συνεχίσω να κάνω ένα ποδαράκι σε κάθε ένα από τα 4 ποδαράκια που έχω στην κάτω σειρά μου, πάνω στα ποδαράκια. Μία αλυσίδα ενδιάμεσα, πάλι εδώ στο ποδαράκι. Μία αλυσίδα, πάλι εδώ, ποδαράκι, μία αλυσίδα. Βεβαίως γίνεται και με καλοκαιρινό νήμα.
Βεβαίως. Και θα σας δείξω και τις εσάρπες από το βιβλίο μου το δεύτερο που έχει πάρα πολύ ωραίες εσάρπες. Τι εννοείς σε μάκρος, δηλαδή αυτό εδώ πέρα υπάρχουν οι τινησιακές, οι βελόνες. Τα τινησιακά τα οποία είναι βελονάκια που είναι από εδώ έτσι και πιο μεγάλο από εκεί. Λοιπόν, κάνω μια λυσίδα, κάνουμε εδώ ένα ποδαράκι. Μία λυσίδα. Εδώ κάνουμε τώρα τρία ποδαράκια. Δεν ακούγομαι, λέει Χριστίνα. Έχετε πρόβλημα και δεν με ακούτε. 2, 3. Στην κορυφή πάμε το ίδιο, έτσι. Σε καλοκαιρινό πόσα. Εξαρτάται με ποιο καλοκαιρινό. Αν κάνετε, ας πούμε, τον Diva, επειδή είναι λεπτό νήμα, σίγουρα θέλετε 3 κουβάρια. Για να είστε εντάξει. Αν τώρα θέλετε σε άλλο νήμα, πρέπει να μου πείτε σε ποιο νήμα. Με το muffin, βεβαίως μπορείτε. Με το muffin, το καινούριο. Και μάλιστα με ένα κουβάρι σας στάνει και βγαίνει και πιο μεγάλη. Γιατί έχει 1000 μέτρα, έτσι. Μία λυσίδα. Πάμε εδώ, κάνουμε ένα ποδαράκι. Δεν σε ακούω άψογα, λέει η Κριστίνα. Μήπως έχει να κάνει με το σήμα σας. Το σχεδιάγραμμα βεβαίως θα σας το ανεβάσω στο Facebook μόλις τελειώσω. Και όσες παίρνετε νήματα να μου το ζητάτε, να σας το βάζω μέσα τυπωμένο. Μια λυσίδα. Μια λυσίδα. Ναι, σωστό. Ο Βασίλης σας λέει ότι όσοι έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, βλέπετε ότι κάναμε τώρα 1, 2, 3, 4, 5 και ένα ακόμα εδώ 6. Εδώ. Τώρα, μπορώ πριν τελειώσω να δω πόσα μονά έκανα από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εντάξει. Και μία λυσίδα. Και εδώ στο τέλος κάνουμε 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Εντάξει. 1, 2, 3. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει τη σειρά νούμερο 5. Βλέπετε τι καλά είναι όταν σημειώνω εγώ εδώ πέρα. Δεν θα το θυμόμουν. Και πάμε στη σειρά νούμερο 6. Στη σειρά νούμερο 6, λοιπόν, έχουμε μια παραλλαγή. Για να τη δούμε λίγο. Είμαστε εδώ στη σειρά νούμερο 6. Κάνουμε πάλι το ξεκίνημα μας με τον ίδιο τρόπο. Μετά κάνουμε μια λυσίδα. Μετά κάνουμε ξανά 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο εδώ μέσα. Μετά κάνουμε 1, 2, 3, 4 μονά. Εδώ κάνουμε 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Παραλείπουμε, βλέπετε εδώ, στο ποδαράκι αυτό κάτι δεν κάνουμε μέσα. Μία λυσίδα, κάνουμε την κορυφή μας με τον ίδιο τρόπο. Μία λυσίδα, κάνουμε εδώ πάλι το ίδιο. 1, 2, 3, 4 μονά. Και στο τελείωμα πάλι κάνουμε από 2 φορές από 3 ποδαράκια. Έτσι, είναι μία αλλαγή στο σχέδιο μας τώρα αυτή. Σιγά σιγά θέλουμε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα το κουκουνάρι μου, το λέω εγώ αυτό. Και έτσι προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο το σχέδιό μας. Θέλω να προσπαθήσουμε, αν μπορέσουμε σήμερα, να φτάσουμε μέχρι και αυτό το σημείο εδώ, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι γίνεται και στο κουκουνάρι. Και μετά θα ακολουθείτε το σχεδιάγραμμα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε. Λοιπόν, θέλει λίγο προσοχή. Αν έχετε και το σχέδιο μπροστά σας, πηγαίνετε βήμα-βήμα και όλα είναι εύκολα, έτσι. Λοιπόν, κάνουμε 3 αλυσίδες. 1, 2, 3. Γυρίζουμε. Και ξανά στην αρχή, στο ξεκίνημα, όπως κάνουμε πάντα. 2 ποδαράκια, εδώ στην αρχή. Θα μας κάνει, λέει, να αρχίσω ένα πλέξιμο. Γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Κακό είναι. Είμαστε στη σειρά νούμερο 6. Μία λυσίδα. Και πάμε εδώ μες στο κενό και κάνουμε 3 ποδαράκια. Αυτό μου το είπε πρόσφατα και μια κοπέλα. Είμαστε παιδικές φίλες, ερχόταν εδώ στη γιαγιά της τα καλοκαίρια, μένει σε άλλο χωριό και μου λένε τα λες τόσο ωραία που μου έρχεται να αρχίσω να πλέκω, ενώ δεν ξέρει. Μία αλυσίδα, εδώ σε αυτό το ποδαράκι δεν θα κάνουμε τίποτα, θα πάμε στο επόμενο ποδαράκι, εδώ. Ένα, μία αλυσίδα, είπαμε ότι σε αυτή τη σειρά θα κάνουμε 4 ποδαράκια, εντάξει. Πάμε εδώ. 2,
μία αλυσίδα, τρία, μία αλυσίδα, τέσσερα και λοιπόν, είμαστε στη σειρά νούμερο 6. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, πριν από αυτό εδώ, μέσα εδώ στο κενό, έτσι, θα κάνουμε... Ένα λεπτάκι λίγο, 2, 4. Από κάτω τι είχαμε, πόσα ποδαράκια. 2, 4, 6, σωστά. 2, 4, 6, σωστά. Κάναμε εδώ, μετά κάνουμε 1, 2, 3, 4, έτσι. Λοιπόν, και πριν από αυτό εδώ, εδώ μέσα, θα κάνουμε 3 ποδαράκια. Κάτι δεν μου πάει καλά. Με συγχωρείτε λίγο. Λοιπόν, κάναμε εδώ, εδώ. Αυτό δεν κάνουμε κάτι, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, και μετά κάνουμε 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Α, εδώ έκανα λάθος, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, είδατε, εδώ, καλά το κατάλαβα, με συγχωρείτε. Εδώ τα τρία είναι εδώ μέσα, δεν μου βγαίνουν τα ποδαράκια, με συγχωρείτε. Βλέπετε, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 ποδαράκια. Εδώ είναι τα τρία τα επόμενα. Μία αλυσίδα και τώρα εδώ είπαμε δεν κάνουμε και τώρα πρέπει να βγουν 4 ποδαράκια και ένα να μην γίνει στο τέλος. 1, μία αλυσίδα, 2, μία αλυσίδα, 3, μία αλυσίδα, 4 και μία αλυσίδα. Βλέπετε, αυτό το ποδαράκι πριν που έγινε δεν έπρεπε να πλεχτεί, γι' αυτό κάτι δεν μου έβλεπε, βγαίνε καλά, αλλά εδώ πέρα... Μου ξέφυγε και πήγα λίγο πιο κάτω. Τα λάβατε. Λοιπόν, εδώ κάνουμε 3 ποδαράκια. Αυτό δεν πρέπει να γίνει, όπως δεν έγινε και κάτι εδώ πάνω. 2, 3. Λοιπόν, και μία αλυσίδα. Και πάμε πάλι εδώ στην κορυφή και κάνουμε 3 ποδαράκια. 1, 2, 3, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια, 1, 2, 3, μία αλυσίδα, πάμε εδώ, κάνουμε 3 ποδαράκια, 1, 2, 3 ποδαράκια. Βλέπετε ότι δεξιά και αριστερά από την κορυφή μας πρέπει να ταιριάζει πάντα το σχέδιό μας, έτσι. Ξαναλέω ότι κάναμε αλυσίδες, 2 ποδαράκια, 1 αλυσίδα, 3 ποδαράκια μες στο πρώτο κενό. Εδώ δεν κάνουμε τίποτα. 1, 2, 3, 4 ποδαράκια που ενδιάμεσα έχουν 1 αλυσίδα. Για να μας πεις πώς είσαι και πλέξιμο και κλείδι. Θα σας πω. Μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα και αυτό εδώ. Μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια. Λοιπόν, θα σας πω. Κάποια στιγμή που χρειάστηκε να σταματήσω από τη δουλειά μου, ξεκίνησα το πλέξιμο και με πολλά βίντεο και με πολλή προσπάθεια και με κάποια άτομα που ξέρανε. Αν και να σας πω την αλήθεια, να ξέρετε ότι αν δεν το αγαπήσετε εσείς οι ίδιες, όσο και να σας δείξουνε, δεν θα τα καταφέρετε. Πρέπει να το αγαπήσετε και να έχετε πείσμα. Και ξέρετε αυτό που λένε ότι ο μαθητής γίνεται καλύτερος του δασκάλου. Βεβαίως. Εγώ το έχω δει σε πολλές μαθητριές μου αυτό, να έχουν γίνει πολύ καλύτερες από μένα και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτές. Είμαι πολύ περήφανη. Και έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη η Αθανασία ήταν από αυτές, 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα και άλλα 3 ποδαράκια εδώ. Η οποία ξεκίνησε μαζί μου πλέξιμο σε κάποια μαθήματα που είχα κάνει σε μια ομάδα εκπαιδευτικών. Και ήτανε, είχε συμμετέχει, και αυτή δεν είναι εκπαιδευτικός, αλλά συμμετείχε μες στο group. Και εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά.
Θα πω ευκαιρία σήμερα που κάνουμε κάτι έτσι λίγο που μπορώ να μιλάω, που και που. Θα λέω κάποια πράγματα για τα κορίτσια μου. Λοιπόν, τώρα πάμε στη σειρά νούμερο 7. Σειρά νούμερο 7. Εδώ λίγο θέλουμε προσοχή σε αυτή τη σειρά. Έχουμε 3 αλυσίδες, 2 ποδαράκια, 1 αλυσίδα, διπλά ποδαράκια θα κάνουμε εδώ πέρα. Έχουμε 1 διπλό ποδαράκι, 1 αλυσίδα, 1 διπλό, 1 αλυσίδα, 1 διπλό, 1 αλυσίδα. Συνολικά 1, 2, 3, 4, 5 διπλά, 1 αλυσίδα, εδώ 3 ποδαράκια στο ίδιο, 1 αλυσίδα, 2 μονά διάμεσα από 1 αλυσίδα, 3, πάλι εδώ πέρα έχουμε 5 διπλά, η κορυφή μας η ίδια. Πάμε βήμα-βήμα να το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, μία από αυτές τις μαθήτριές μου που μου έλεγε «Δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να τα καταφέρω» ήταν η Λένα Μπαλάσκα. Συγγνώμη που λέω με ονόματα, αλλά λέω με ονόματα γιατί πλέον είμαι περήφανη για αυτά τα κορίτσια μου. Και μου λέει «Άστο Ανίτα, εγώ δεν θα τα καταφέρω με τίποτα». Κάναμε 3 αλυσίδες, 2 ποδαράκια και τώρα η Λένα μου κάνει υπέροχα πράγματα. Καμιά φορά που δυσκολεύεται κάπου, κάνουμε βιντεοκλήση και όλα καλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εδώ μέσα θα κάνουμε τα διπλά μας τα ποδαράκια. 2 κλωστές πάνω στο βελονάκι μας, βουτάμε, εδώ, 1, 2, 3, μία αλυσίδα, διπλό, παίρνουμε ξανά στο ίδιο σημείο, σε ευχαριστώ πολύ Σούλα για τα καλά σου λόγια. Μία αλυσίδα, ξανά διπλό και στο διπλό να κρατάτε εδώ, βλέπετε με αυτό το δάχτυλο, κρατάω για να μου φύγουν οι κλωστές. 1, 2, 3, είναι διπλό, μία αλυσίδα, ξανά, μπαίνουμε στο ίδιο σημείο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν τώρα. Πόσα κάναμε, 4, πρέπει να κάνουμε 5, ακόμα ένα. Μία αλυσίδα, διπλό, μία, στο διπλό βγαίνουμε 3 φορές προς τα έξω, έτσι, και συνεχίζουμε, μία αλυσίδα και κάνουμε 3 ποδράκια εδώ, 1, 2, 3. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα σας φαίνεται ότι η σάρπα σας πηγαίνει κάπως έτσι. Μην ανησυχείτε, θα δείτε ότι θα στρώσει μετά, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα με μία αλυσίδα και κάνουμε, εδώ δεν κάνουμε κάτι, πάμε εδώ πέρα. Κάνουμε ένα ποδαράκι εδώ, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι εδώ, μία αλυσίδα και τώρα κάνουμε 3 ποδαράκια εδώ δεξιά από τα άλλα 3. Και επομένως σε αυτό το ποδαράκι δεν κάνουμε κάτι. 3 κανονικά ποδαράκια. 1, 2, ευχαριστώ πολύ κορίτσια μου, 3. Και επειδή έχω μάθει τώρα το κουμπί της κάθε μαθητριάς μου, ξέρω πώς να τις χειρίζομαι και λέω ναι, εντάξει, δοκίμασε λίγο, κάνε μια σειρά, κάνει μια σειρά. Μετά λέω, για κάνε και λίγο για αυτήν και άμα δεν θα τα σταματήσουμε. Μετά πλέον μπαίνει στο νόημα η μαθήτριά μου και μετά μου λέει, εντάξει, ήταν τόσο απλό, τόσο εύκολο. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα δείτε μια υπέροχη σάρπα που έκανε η Λένα Μπαλάσκα και την οποία θα τη δούμε και σε live με το μούφιν. Λοιπόν, 2-4, υπέροχη όμως. 1, 2, 3. Εδώ κάνουμε τα 5 μαζί πλά, μία αλυσίδα και εδώ κάνουμε 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 αλυσίδες. Σωστό, αυτό που λέει ο Βασίλης είναι πολύ σωστό. Τίποτα δεν είναι λέει δύσκολο αν το προσπαθήσεις. Και επίσης εγώ έχω ένα σλόγγαν. Αυτό που θέλω να πω, ότι είπε τώρα ο Βασίλης, δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει μόνο δεν θέλω. Έχουμε καλή δασκάλα. Είσαστε και καλές μαθήτριες όμως. Αν δίνετε προσοχή, θα δείτε ότι όλα γίνονται εύκολα στη ζωή μας.
Ένα, δύο, τρία. Εσείς να δείτε πώς με ανεβάζει την ψυχολογία ότι δεν είμαι καλά. Προχτές είδατε που δεν είμαι καλά. Λοιπόν, τα διπλά τα ποδαράκια. Κάνουμε διπλό ποδαράκι, μία αλυσίδα, διπλό ποδαράκι, πέντε διπλά. Έτσι. Στο ίδιο σημείο. Μία, δύο, τρεις. Μία αλυσίδα. Βλέπετε. Έχω κάνει τα τρία, μία αλυσίδα. Τα πέντε διπλά που ενδιάμεσα έχουν από μία αλυσίδα. Μία αλυσίδα. Στην κορυφή είπαμε εδώ πάντα το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Και πάλι μία αλυσίδα και τα πέντε διπλά. Έχω ακόμα ένα διπλό να κάνω. Παίρνω δύο κλωστές στο βελονάκι μου και μία από αυτές που αγαπώ πολύ πολύ μαθητριές μου, μιλάω τώρα για τις παλιές, δεν μιλάω για τις καινούργιες τώρα σήμερα, εντάξει, είναι η κετούλα μου, η Κέτη Ανθή, η οποία είναι στην Αθήνα, η οποία είναι και από τους πρώτους ανθρώπους που με στηρίξανε πάρα πολύ ιντερνετικά, μα πάρα πολύ. Η Κέτη έχει πάρει πράγματα χωρίς να τα χρειάζεται, μόνο και μόνο για να με στηρίξει. Και την υπέρ ευχαριστώ και τώρα πλέον καμιά φορά νιώθει άσχημα και μου λέει δεν ψωνίζω και αυτά. Τη λέω τέλειωσε πρώτα όλα αυτά που έχεις στόκ και ξαναψωνίζεις. Γιατί ξέρω ότι τα έπαιρνε με τα κυβότια και μόνο για να με στηρίζει εμένα. Το ξέρω. Λοιπόν, μία αφήνουμε εδώ το ποδαράκι, μία λυσίδα, πάμε εδώ. Και κάνουμε πόσα ποδαράκια είπαμε, δύο. Ένα, μία λυσίδα. Και ακόμα ένα εδώ. Μία αλυσίδα. Βλέπετε ότι τώρα σε αυτό δεν δείχνει τόσο ωραία. Στο πολύχρωμο δείχνει πιο ωραίο το σχέδιο. Απλώς θα σας ήταν δύσκολο και κουραστικό άμα ήταν πολύχρωμο. Γι' αυτό το κάνω σε μονόχρωμο. Λοιπόν, τώρα εδώ τι θα κάνουμε. Εδώ θα κάνουμε τα τρία ποδαράκια μας. Μετά θα κάνουμε μία αλυσίδα. Εδώ ενδιάμεσα θα κάνουμε τα πέντε διπλά μας. Και στο τέλος θα κάνουμε τα τρία. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Λένα μου. Η Λένα Πανουργιά είναι από τις καινούργιες μαθήτρες. Και Τούλα, λοιπόν, ήταν από τις πρώτες που σκέφτηκε να κάνουμε και κέντυμα σταυροβελονιά πάνω στις τσάντες των Καμβά. Και είδατε ότι έχω στο μαγαζί μου, τις είχε κάνει δώρο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που πολλές μπήκατε σε αυτό το κλαμπ. Με την έννοια ότι αρχίσατε να πλέκετε, γιατί είναι κάτι πολύ δημιουργικό. Μπορείτε να κάνετε δώρα σε αγαπημένους σας και να είναι με την προσωπική σας φραγίδα. Και δεν χρειάζεται να είναι όλα ίδια. Εγώ πάντα λέω ότι ένα πλεχτό είναι μοναδικό. Κάθε πλεχτό είναι διαφορετικό. 2, 4, 5. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, και εδώ θα κάνουμε τρία ποδαράκια. Ένα. Πολύ απλά, επειδή αυτό που κάνω το αγαπώ γιατί το έχω μέσα μου, γιατί η γιαγιά μου από 7 χρονών προσπαθούσε να μου μάθει βελόνες. Η γιαγιά μου ήταν τυφλή στο ένα μάτι της και παρόλα αυτά έπλεκε κάλτσες με τις 5 βελόνες με ένα μάτι. Και δεν μπορούσα να μην μάθω, δεν γινόταν και είχα τις κούκλες μου, τις Bibi Bo. Και τη λέω, γιαγιά, δεν μπορώ με τις 5 βελόνες, 7 χρονών ήμουνα. Και έτσι άρχισα μετά σιγά σιγά τι έκανα. Έκανα ένα μακρόστενο, μάθαινε την καλή μόνο. Και ένα μακρόστενο, το έραβα και έκανα στράπλες φόρεμα για την κούκλα μου. Μόνο αυτό μπορούσα να κάνω, 7 χρονών. Η γιαγιά μου προσπαθούσε με 5 βελόνες, αλλά δύσκολα. Και όσοι τώρα μπορώ να σας πω ότι με 5 βελόνες δεν μπορώ να κάνω κάτι, μου έχει μείνει. Λοιπόν, πάμε στη σειρά νούμερο 8. Είμαστε εδώ. Το ξεκίνημά μας είναι πάλι το ίδιο. Τώρα, τρεις αλυσίδες. Έχουμε εδώ άριχτο. Μετά εδώ έχουμε ένα, δύο, τρεις αλυσίδες, το λεγόμενο πικό που λέμε. Άριχτο, τρεις αλυσίδες, άριχτο, τρεις αλυσίδες, άριχτο. Μετά έχουμε ένα, δύο, τρεις, ποδαράκια, μία αλυσίδα, ποδαράκια, ένα, δύο, τρεις αλυσίδες, άριχτο. Πάλι εδώ τρεις αλυσίδες, άριχτο, τρεις αλυσίδες, άριχτο, τρεις αλυσίδες, άριχτο. Μετά πάλι 1, 2, 3 και μετά εδώ η κορυφή μας είναι η ίδια, δεν αλλάζει κάτι και επαναλαμβάνουμε από την άλλη σειρά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την 8η σειρά μας. Χάρη σε εσένα, βλέπουμε και δεν καλύτερα. Αν δεν είχατε θέληση δεν θα μαθαίνατε, πιστέψτε μου. Απλώς έτυχε
να δείτε κάποια μαθήματά μου και να σας δώσω λίγη όθηση. Αν δεν είχατε όρεξη και διάθεση, δεν θα μαθαίνατε. Λοιπόν, τρεις αλυσίδες. Ξεκινάμε εδώ. Και κάνουμε δύο ποδαράκια. Εντάξει. Τώρα, κάνουμε τρεις αλυσίδες και μπαίνουμε εδώ στα ποδαράκια. Θέλω λίγο την προσοχή σας. Εδώ είναι το πρώτο ποδαράκι. Θέλω να μπούμε μέσα στο πρώτο ποδαράκι και να θυμάστε ότι θα έχουμε να κάνουμε τρία πικό. Τα πικό τι είναι? Είναι άριχτο, τρεις αλυσίδες, εντάξει, και άριχτο στο επόμενο ποδαράκι. Αυτό είναι ένα πικό, εντάξει. Τρεις αλυσίδες και άριχτο στο επόμενο. Ένα, δύο, τρία. Και πάλι στο επόμενο. Βλέπετε ότι στα 5 διπλά ποδαράκια πόσα πικό κάναμε? 1, 2, 3. Τελειώσαμε τα 5 ποδαράκια. Τα βλέπετε? Λοιπόν, κάνουμε τα 1, 2, 3 αλυσίδες και μετά από τα 3 ποδαράκια εδώ κάνουμε 3 ποδαράκια εδώ πέρα. 1, 2, 3. Εντάξει? Συνεχίζουμε. Μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνουμε τώρα ένα ποδαράκι που έχουμε εδώ και ακόμα ένα που έχουμε εδώ και πάμε μετά από εδώ και κάνουμε τα τρία ποδαράκια μας πριν τα τρία που έχουμε εδώ κάτω. Εντάξει, κάναμε διάμεσα μία αλυσίδα. Ένα, δύο, τρία και ένα, δύο, τρία και πάμε πάλι στο πρώτο από τα πέντε διπλά και κάνουμε άριχτο. 1, 2, 3. Πόσα χρώματα έχω τώρα στο ντεμισέ 3, θα σας τα δείξω και στο τελείωμα. Τα έδειξα στην αρχή. Άριχτο στο επόμενο κενό. 1, 2, 3. Άριχτο στο επόμενο κενό. 1, 2, 3. Άριχτο και στο επόμενο κενό. Θέλω να θυμάστε ότι πάνω από τα 5 διπλά έχουμε 3 πικό. Πικό λέγεται όταν έχουμε άριχτο, 3 αλυσίδες άριχτο. Εντάξει? Και μπορείτε να το δείτε πολλές φορές, θέλω να σας το πω λίγο αυτό, με συγχωρείτε, αν δείτε κάποιο σχεδιάγραμμα το οποίο να σας έχει ας πούμε άριχτο, άριχτο και μια γραμμούλα έτσι, τότε αυτό είναι πικό, εντάξει, πάντα το πικό περιλαμβάνει τρεις αλυσίδες. Αν το δείτε κάπου σαν σύμβολο, σημαίνει ότι έχει τρεις αλυσίδες, εντάξει. Συγγνώμη για τη διακοπή, απλώς έτυχε κάποια στιγμή κάπου να το δω και το είπα σε μια κοπέλα γι' αυτό. Λοιπόν, 1, 2, 3 αλυσίδες και πάμε τώρα στο κέντρο και κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουμε πάντα. 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. 1, 2, 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Οκ. Τώρα, συνεχίζουμε από εδώ. Τρεις αλυσίδες στον αέρα. Ένα, δύο, τρεις. Και έχουμε απευθείας εδώ τα 5 ποδαράκια. Μπαίνουμε στο πρώτο, κάνουμε άριχτο. Ένα, δύο, τρία. Άριχτο στο επόμενο. Ένα, δύο, τρία. Άριχτο στο επόμενο. Ένα, δύο, τρία. Άριχτο στο επόμενο. Ναι, εννοείται, θα σας ανεβάσω το σχεδιάγραμμα, δεν το συζητώ. Δεν σας έχω αρνηθεί ποτέ εγώ σχεδιάγραμματα να σας τα ανεβάσω. Σας έχω αρνηθεί ποτέ. Εδώ μέσα κάνουμε τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, μπορεί να ξεχνάω, αλλά μπορείτε να μου στέλνετε μήνυμα να μου θυμίζετε. Μία αλυσίδα και πάμε τώρα, αφήνουμε αυτά τα δύο ποδαράκια και δεν κάνουμε κάτι και πάμε εδώ και κάνουμε πάλι τρία ποδαράκια. Ένα, 2, 3. Να πω ένα ευχαριστώ σε αυτές που κάθεστε και με βλέπετε τόση ώρα. Και είσαστε υπομονετικές και εκτιμάτε αυτό που κάνω. Γιατί και για μένα δεν είναι εύκολο, έτσι. Είναι ένας έξτρα χρόνος. 1, 2, 3. Και πάμε εδώ, άριχτο. 1, 2, 3. Άριχτο στο επόμενο κενό εδώ. 1, 2, 3. Και εδώ. 1, 2, 3, εδώ άριχτο, έτσι, στα 5 κάνουμε 3.
Λοιπόν, και μία αλυσίδα και πάμε εδώ στη γωνία και τι κάνουμε, όχι, τρεις αλυσίδες, συγγνώμη, και πάμε εδώ στη γωνία και κάνουμε τα τρία ποδαράκια μας, έτσι. Ένα, δύο, είσαι πολύ πιεσμένη, Λένα, γιατί, μην αγχώνεσαι, αυτές τις μέρες πιο πιεσμένη από ό,τι ήμουν εγώ, αποκλείεται, πίστεψέ με. Λοιπόν, πάμε στη σειρά νούμερο 9, έτσι. Λοιπόν, επειδή από αυτή την πλευρά η νούμερο 9 δεν φαίνεται, θα πιάσουμε αυτήν εδώ τη σειρά και θα την πούμε 9, μόνο που εμείς ξέρουμε ότι πάντα ξεκινάμε με τρεις αλυσίδες, έτσι, γιατί από εδώ φαίνονται όλες οι αρχή, το ξεκίνημα. Λοιπόν, τι έχουμε στην 9, στην 9 έχουμε πάλι το ξεκίνημα μας με τον ίδιο τρόπο, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες, βάζω ένα 5 εδώ, μετά εδώ έχουμε 4 αλυσίδες, πικό 4 αλυσίδες, τώρα εδώ γίνεται ένα πικό με 4 αλυσίδες, αυτό μπορεί να συμβεί, μετά 2, 4, 5, μετά 3 ποδαράκια, μετά πάλι 5 αλυσίδες, εδώ 4 αλυσίδες, εδώ 4 αλυσίδες, μετά εδώ 5 αλυσίδες, και 3 ποδαράκια στο κέντρο, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια, έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είμαστε σειρά νούμερο 9. 1, 2, 3 και εσείς είστε χαρά μου. Α, τι έπαθε κόρη σου, θα μου τα πεις μετά. Άσε τώρα δημόσια. Περαστικά εύχομαι να είναι. 1, 2... 3, 4, 5. Και πηγαίνουμε τώρα στο πρώτο το κενό από τα 3 εδώ και κάνουμε άριχτο. Μετά κάνουμε 1, 2, 3, 4. Πάμε στο επόμενο κενό μας. Άριχτο. 1, 2, 3, 4. Πάμε στο επόμενο κενό. Άριχτο. Okay. Και συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Και τώρα, εδώ πέρα που έχουμε 2 φορές από 3 ποδαράκια, θα έρθουμε στο κέντρο και θα κάνουμε μία τριάδα από 3 ποδαράκια. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Μ' αρέσει που γράφει μία μέχρι εκεί που θα διαβάσει, λέει, είναι καλά, μετά τι θα κάνουμε εμείς, λέει, γι' αυτό γέλασα. Λοιπόν, και αφού κάνουμε 5, κάνουμε άριχτο εδώ στο πρώτο τοπικό μας. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε στο επόμενο, κάνουμε άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ, άριχτο. Και τώρα έχουμε φτάσει στο κέντρο πάνω. Κάνουμε 5 αλυσίδες. Okay. Και πάμε εδώ πάνω. Κάνουμε 3 ποδαράκια, συγγνώμη, ό,τι κάναμε πάντα. 1, 2, 3 και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά. 1, 2, 3. Φτιάχνουμε σάρπα σήμερα. Εγώ σας δείχνω τώρα εδώ με το Ελίνα, το πορτοκαλί. Αλλά εσείς μπορείτε να το κάνετε με κάποιο από τα πολύχρωμα. Έτσι. Για να το δείξουμε ξανά στο τέλος την πολύχρωμη μας την σάρπα. Μόνο που έχουμε... Συγγνώμη, έχει τελειώσει αυτό που είχαμε, το χρώμα, το ροζ. Θα έρθουν, ελπίζω. Αυτά τα 3 που σας δείχνω υπάρχουν ακόμα στο μαγαζί. Εντάξει. Συνεχίζουμε. 5 αλυσίδες στον αέρα. Είμαστε στην 9 σειρά. 1, 2, 3, 4, 5. Και πάμε εδώ στο πρώτο πικό μας. Κάνουμε άριχτο. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. Πάμε στο επόμενο εδώ. Κάνουμε άριχτο. 1, 2, 3, 4. Πάμε εδώ, κάνουμε άριχτο.
Πάμε τα 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ποδαράκια εδώ μέσα. 1, 2, 3. Εντάξει. Και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Και εδώ πέρα πάμε και μπαίνουμε στο πρώτο. Και κάνουμε άριχτο. 1, 2, 3. Άριχτο. 1, 2, 3. Άριχτο. Και 1, 2, 3, 4, 5. Και εδώ στο τελείωμα τι θα κάνουμε, κορίτσια? Ό,τι κάναμε και στο ξεκίνημά μας, θα κάνουμε 3 ποδαράκια. Εδώ. Στην τελευταία φυλιά. 1, 2, 3. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη σειρά. Θα δείτε ότι όσο προχωράμε, αυτό θα στρώνει, δεν θα έχει πρόβλημα, να ξέρετε. Και είναι πολύ ωραίο σαν σχέδιο. Στο πολύχρωμο εννοείται ότι δείχνει ακόμη πιο ωραίο. Μπορείτε επίσης και με πιο λεπτό νήμα να το κάνετε, αν θέλετε, να γίνει πιο αραχνοήφαντο λίγο, έτσι πιο εντυπωσιακό. Πάμε στη σειρά νούμερο 10. Λοιπόν, στη σειρά νούμερο 10 κάνουμε πάλι στην αρχή μας τον ίδιο τρόπο, μία αλυσίδα, τρία ποδαράκια τα οποία θα τα πιάσω στην πρώτη θηλιά εδώ πάνω ή αν σας είναι δύσκολο μπαίνετε μέσα στο κενό. Μετά έχουμε τέσσερις αλυσίδες εδώ, άριχτο, βλέπετε εδώ το σταυρό, τέσσερις αλυσίδες στον αέρα, άριχτο στο επόμενο κενό, μετά πάλι τέσσερις αλυσίδες, μετά τρία ποδαράκια, μία αλυσίδα, τρία ποδαράκια και επαναλαμβάνουμε. Και όλο αυτό εδώ πέρα είναι το λεγόμενο κουκουνάρι μας, έτσι. Κάνουμε 4, άριχτο, 4, άριχτο, 4 και συνεχίζουμε μέχρι το πάνω στο τελείωμά μας, όπου στην κορυφή πάντα έχουμε 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 3 ποδαράκια και συνεχίζουμε και από την άλλη πλευρά. Πάμε λοιπόν στη σειρά νούμερο 10. Θα κάνουμε μέχρι τη σειρά νούμερο 11 και μετά θα σας το εξηγήσω λίγο το σχεδιάγραμμα, εντάξει. Για να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο, έτσι, επειδή είσαστε καλά κορίτσια γι' αυτό. Λοιπόν, 1, 2, 3 αλυσίδες γυρίζουμε και κάνουμε 2 ποδαράκια εδώ στην αρχή όπως πάντα, στην πρώτη θηλιά, έτσι. Μία αλυσίδα και τώρα ή θα κάνετε εδώ πέρα, στην πρώτη θηλιά εδώ, για να είναι πιο σταθερό, ή θα κάνετε μέσα στο κενό. Εγώ κάνω εδώ πέρα για να είναι λίγο πιο σταθερό. 2, 3 ποδαράκια στο ίδιο σημείο, μετά κάνουμε 4 αλυσίδες, πάμε στο πρώτο τοπικό εδώ μέσα, το μεγάλο που κάναμε πριν, κάνουμε άριχτο, 1, 2, 3, 4 και πάμε στο επόμενο πικό εδώ και κάνουμε άριχτο. Συνεχίζουμε, 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. Και τώρα θα πάμε σε αυτό εδώ το γκρουπ, ας το πούμε, με τα 3 ποδαράκια και δεξιά του και αριστερά του θα κάνουμε από 3 ποδαράκια και ενδιάμεσα μια αλυσίδα. Άρα πιάνω εδώ τη θηλιά μου δεξιά, κάνω 3 ποδαράκια, 1, 2, 3, μια αλυσίδα και ξανακάνω εδώ πάλι άλλα 3, 1, 2, 3, συνεχίζουμε με 4 αλυσίδες, 2, 3, 4, μπαίνουμε εδώ στο κενό, κάνουμε ένα άριχτο, 1, 2, 3, 4, ένα άριχτο στο επόμενο, 1, 2, 3, 4, κάνουμε 3 ποδαράκια εδώ, 1, 2, 3, μία αλυσίδα στο τελευταίο κουκουνάρι, έκανα 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, τι εννοείς, σε ποιο τελευταίο κουκουνάρι, σε αυτό εδώ? Σε ποιο κουκουνάρι έκανα 3 αλυσίδες? 4 δεν έκανα. 1, 2, 3, 4.
Τέλος πάντων, άμα έκανα κάπου λάθος, δεν ξέρω, θα έχετε και το σχεδιάγραμμα και θα τα βλέπετε. Λοιπόν, μία αλυσίδα, τρία ποδαράκια, ένα, δύο αλυσίδες, δύο, τρεις, μία αλυσίδα. Ό,τι κάνουμε στη μία πλευρά, πρέπει να κάνουμε και στην άλλη πλευρά, έτσι. Επομένως, κάνουμε από εδώ στην πρώτη θηλιά τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία. Συνεχίζουμε πέντε αλυσίδες, τέσσερις, συγγνώμη. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις αλυσίδες. Να σημειώνω λίγο που βρίσκομαι και μπαίνουμε εδώ, κάνουμε άριχτο, 1, 2, 3, 4, άριχτο, 1, 2, 3, 4 και τώρα είπαμε σε αυτό εδώ που έχουμε 3, εντάξει, θα πάμε εδώ πέρα. Θα κάνουμε τρία ποδαράκια, ένα, δύο, τρία, μετά μία αλυσίδα, και μετά κάνουμε εδώ πέρα πάλι τρία ποδαράκια, ένα, δύο, τρία. Εντάξει, συνεχίζουμε με πόσες αλυσίδες είπαμε τώρα, με τέσσερις αλυσίδες, 1, 2, 3, 4 και πάμε εδώ πέρα και κάνουμε το άριχτό μας, τέσσερις αλυσίδες, πάλι άριχτο εδώ και συνεχίζουμε με τέσσερις αλυσίδες. 4. Κάνουμε πριν από τα τρία ποδαράκια μας εδώ, τρία ποδαράκια στη θηλιά μας την προηγούμενη εδώ πέρα, δεξιά από το πρώτο ποδαράκι, 1, 2, κάναμε 4 αλυσίδες έτσι, 3, 1 και πάμε εδώ και κάνουμε 3 πάλι, 1, 2, 3. Εντάξει, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, ξαναλέω, ότι κάνουμε στην μία σειρά, στην αρχή και στο τελείωμα γενικά, για να βγουν τα κουκουνάρια μας, να είναι και στην άλλη σειρά μας. Εντάξει, τώρα, αν κάνετε μια θηλιά κάπου λάθος, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εντάξει, δεν θα φαίνεται και ιδιαίτερα, δεν είναι τρομερό. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε την τελευταία μας σειρά και μετά θα εξηγήσω λιγάκι το σχεδιάγραμμα. Πάμε λοιπόν στην 11η σειρά, είμαστε εδώ. Και τώρα η διαφορά μας εδώ είναι ότι έχουμε την αρχή μας όπως πάντα 3 αλυσίδες, 2 ποδαράκια, 1 αλυσίδα, 1 ποδαράκι και ένα ακόμα, 2 ποδαράκια. Πάλι εδώ 3. Εδώ πέρα θα κάνετε 1, 2, 3, 4 και από εδώ το ίδιο. Εντάξει, λοιπόν, συνεχίζετε μετά με 3 ποδαράκια, 1 αλυσίδα, 1 ποδαράκι, 1 αλυσίδα, 1 ποδαράκι. Εδώ πάλι θα κάνετε 1, 2, 3, 4. Τώρα, εγώ βάζω 4, εσείς τώρα θα δείτε αναλόγως και με το νήμα σας και πώς πλέκετε. Αν νομίζετε ότι το 4 είναι χαλαρό, πολύ, πολύ φαρδί, βάζετε και 3 για να είναι πιο τεντωμένο. Αλλά καλύτερα να είναι λίγο πιο χαλαρό για να μην τεντώνει και φουσκώνει προς τα πάνω. Εντάξει, δεν φαίνεται καλά, το ξέρω, γι' αυτό και θα σας το ανεβάσω μετά, μη στεναχωριέστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη σειρά νούμερο 11. Όταν το έχετε όμως στο σχέδιο μπροστά σας, πιο εύκολα είναι τα πράγματα. Πάμε, 1, 2, 3, γυρίζουμε. Με
με τον μπεμπέ το νήμα, αν κάναμε δύο ίδια τρίγωνα και τα ενώναμε στη μέση. Δεν μπορείτε φυσικά. Αλλά υπάρχουν πολύ πιο εύκολα και πιο ωραία μπεμπέ σχέδια. Έχω ανεβάσει στο YouTube. Τρεις αλυσίδες, δύο ποδαράκια. Εντάξει. Λοιπόν, κάποιες δεν βλέπουν το live μου και με στέλνουν μηνύματα. Μία αλυσίδα. Και τώρα πάμε εδώ. Στα τρία πρώτα που έχουμε εδώ, πάμε αριστερά και κάνουμε ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα και πάμε εδώ στα επόμενα τρία και πάλι κάνουμε ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα και τώρα εδώ στις αλχικές αλυσίδες δεξιά ή στο τελευταίο ποδαράκι μας κάνουμε τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά με τέσσερις αλυσίδες. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Και πάμε εδώ μέσα και κάνουμε ένα άριχτο. Πάλι 1, 2, 3, 4 και πάμε, βλέπετε ότι κάναμε εδώ δεξιότερα, άρα θα πάμε στο ίδιο σημείο το αντίστοιχο εδώ. Και κάνουμε πάλι 3. 1, 2, 3. Λοιπόν, μετά τι κάνουμε, μία αλυσίδα, πλέκουμε εδώ ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, εδώ ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, εδώ κάνουμε τρία ποδαράκια, μετά κάνουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, και πάμε εδώ μέσα στο κενό και κάνουμε ένα άριχτο. Και 1, 2, 3, 4. Και πάμε εδώ. Και κάνουμε 3. 1, 2, 3. Και μετά πάμε εδώ. Ένα λεπτάκι. Μία αλυσίδα. Και κάνουμε εδώ. Στην κορυφή είμαστε τώρα. Λοιπόν, κάνουμε ποδαράκι, κάναμε 3 ποδαράκια, το λίγο, ναι, κάνουμε 2 ποδαράκια εδώ, ένα εδώ, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι εδώ, μία αλυσίδα και κάνουμε 3 ποδαράκια εδώ στην κορυφή. Η κορυφή μας δεν αλλάζει όπως είπαμε, έτσι, 2, 3, 2 αλυσίδες και οι εσάρπες είναι ωραίες να ξέρετε σχέδια διάφορα γιατί με απλό νήμα μπορείτε να φτιάξετε μια πολύ ωραία εσάρπα, ειδικά σε μονόχρωμα δείχνουν πάρα πολύ ωραία τα σχέδια να ξέρετε και σε λεπτά νήματα και δεν χρειάζεται να πάρετε και ιδιαίτερο νήμα, δηλαδή και ένα ακριλικό να έχετε λεπτό θα δείξει πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ ωραίο και για δώρο, μπορείτε να βάλετε και κρόση αν θέλετε. Λοιπόν, έκανα την κορυφή μου, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα. Πάμε από εδώ, κάνουμε 3 ποδαράκια, ό,τι κάναμε τη μία πλευρά κάνουμε και από την άλλη. 2, 3 ποδαράκια. Συνεχίζουμε μετά με 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Πάμε εδώ άριχτο, 1, 2, 3, 4. Πάμε εδώ, κάνουμε 3 ποδαράκια, 1, 2, 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, πάμε εδώ, κάνουμε ποδαράκι, μία αλυσίδα, εδώ κάνουμε ποδαράκι, μία αλυσίδα, πάλι 3 ποδαράκια εδώ, 1, 2, 3. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μία αλυσίδα. 2. Συγγνώμη. 3, 4. Έτσι. Και άριχτο. Και 1, 2, 3, 4. Και πάμε εδώ να κάνουμε 3 ποδαράκια. 1,
2, 3. Το ντεμισέ το ρεβελέσιο είναι ελαφρώς πιο λεπτό και πιο μαλακό σαν νήμα βέβαια. Και γι' αυτό και δείχνει και πιο ωραίο και είναι και πολύχρωμα, έτσι μην το ξεχνάμε. Μία λυσίδα και εδώ θα τελειώσουμε με 3 ποδαράκια. Αυτή είναι σάρπ που μου την είχε κάνει νομίζω η Χρυσούλα πριν χρόνια. Είχαμε βρει αυτό το σχέδιο. Θα το φέρω λίγο να δείτε με το νήμα αυτό. Δεν ξέρω, φαίνεται ωραία τώρα. Βλέπετε, επειδή είναι πιο λεπτό το νήμα. Βλέπετε το κουκουνάρι πώς φαίνεται. Ε? Όταν είναι πιο λεπτό, στο μπες φαίνεται πιο ωραία, βλέπετε. Έτσι. Ενώ αυτό επειδή είναι πιο χοντρό, τώρα είναι λίγο διαφορετικό. Έτσι. Και εδώ άμα το τόσο και είναι το μπέζ από κάτω, φαίνεται, βλέπετε πιο ωραίο όπως φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο τις επόμενες σειρές, να μου πείτε αν έχετε κάποια απορία και να τις εξηγήσω. Πέστε μου λιγάκι. Θα δείξω ξανά και τα χρώματα. Λοιπόν, θα εξηγήσω λίγο εγώ και αν κάτι δεν καταλαβαίνετε μου λέτε. Λοιπόν, η 12 η σειρά, ξεκινάμε όπως, θα κατεβάσω λίγο να είμαστε λίγο πιο κοντά, να βλέπουμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, η 12 η σειρά είναι, ξεκινάμε πάλι την αρχή μας με τον ίδιο τρόπο. Κάνουμε 1, 2, 3, 4 μονά, μία λυσίδα. Βλέπετε ότι εδώ κάνουμε 3 ποδαράκια, μία λυσίδα, 3 ποδαράκια. Τα πιάνουμε, προσπαθούμε εδώ στις άκρες πάνω. Μετά κάνουμε 1, 2, 3, 4 μονά, μετά πάλι πιάνουμε εδώ, 1, 2, 3, 4, στην κορυφή μας κάνουμε το ίδιο όπως πάντα. Η έτοιμη είναι το νήμα πολύχρωμο, ναι, θα σας τα δείξω τα πολύχρωμα. Είναι στα 7 ευρώ και με ένα κουβάρι βγάζετε ένα νήμα, μία σάρπα. Λοιπόν, και συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο και από εδώ. Στη 12η σειρά, στη 13η, προσθέτουμε περισσότερα μονά ποδαράκια, βλέπετε εδώ, έτσι, διάμεσα. Στη 14η έχουμε, ξεκινάμε πάλι ό,τι κάναμε εδώ στη σειρά νούμερο 6, έτσι, που προσθέσαμε δύο τριάδες στην αρχή, βλέπετε εδώ βάζουμε δύο τριάδες. Μετά στην επόμενη αρχίζουμε, κάνουμε εδώ τα διπλά μας. Τα κουκουνάρια, ξαναλέω ότι θα ανεβάσω λίγο. Κάθε φορά που αυξάνουμε και μεγαλώνουμε την εσάρπα μας γίνονται περισσότερα. Δηλαδή εδώ είχαμε 1, 2 κουκουνάρια, μετά τα κουκουνάρια γίνονται 1, 2, 3, 4. Μετά θα γίνουν 6, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο, καθώς αυξάνονται τα κουκουνάρια, αυξάνεται και η εσάρπα μας ταυτόχρονα, έτσι. Να το δείξω λίγο και στην άλλη την εσάρπα. Τώρα βέβαια, επειδή είναι μπέζ από κάτω, ίσως εδώ θα μην φαίνεται τόσο έντονα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ στην αρχή είναι 2 τα κουκουνάρια, έτσι. Μετά που προχωράνε, εδώ τώρα έχει να αλλάζει χρώμα ταυτόχρονα, 1, 2, 3, 4 τα κουκουνάρια μας. Μετά προχωράνε, γίνονται 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 τα κουκουνάρια. Όσο μεγαλώνει η εσάρπα μας, τόσο περισσότερα γίνονται και τα κουκουνάρια μας, έτσι. Είναι πολύ εύκολο σχέδιο, να ξέρετε, προχωράει πολύ γρήγορα, αρκεί να μπείτε λίγο στο νόημα και να το μάθετε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν, να σας ξαναδείξω τα χρώματα, επειδή αυτή η κάμερα είναι πιο καλή από εδώ. Έχω δύο κάμερες από αυτή την πλευρά. Αυτά τα τρία χρώματα μείνανε. Αύριο είμαι από τις 9 και μετά στο κατάστημα. Είναι το Demise το Revelation. Η DMC, όπως θέλετε, 150 γραμμάρια, 520 μέτρα, 20% μαλλί, 80% ακριλικό και πλέκεται με 4 νούμερο βελονάκι. Εκτός αν πλέκεται σφιχτά, μπορεί το κάτι και με 4,5. Και επανάληψη στην επανάληψη, ναι, έτσι. Σε πόσα κουκουνάρια σταματάμε? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, να τα μετρήσω. Ένα λεπτάκι, τώρα που είμαστε μαζί. Λοιπόν, τελειώνουμε σε... αυτό, εδώ τα κουκουνάρια μου, εδώ. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Σε 8 κουκουνάρια και αφού τελειώσουν τα κουκουνάρια έχετε να κάνετε ακόμα 3 σειρές ακόμα μετά τα κουκουνάρια. Σας παίρνει το νήμα, λένε κάντε άλλες 3 σειρές. 8 κουκουνάρια η σειρά σας, εντάξει. Λοιπόν, θα γυρίσουμε λίγο, να ξαναδείξω λιγάκι και από εδώ την εσάρπα, για όσες φίλες και φίλους μπήκαν τώρα, είναι αυτή εδώ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία και εύκολη, ακόμα και αν δεν έχετε πολύχρωμο νήμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νήματα που σας έχουν περισσέψει, να ξεκινήσετε και να την κάνετε εσείς πολύχρωμο. Βλέπετε, κάθε 4-5 σειρές αλλάζει χρώμα. Μπορείτε και εσείς με τον ίδιο τρόπο να κάνετε με περισσέψματα τα οποία έχετε, αρκεί να είναι στο ίδιο πάχος τα νήματά σας. Λοιπόν, αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι να σας πω. Τα νήματα σας τα έδειξα. 7 ευρώ το ένα. Οι τρεις σειρές τι είναι? Οι τρεις σειρές τι είναι? Μετά από το κουκουνάρι, οι σειρές που έρχονται. Δηλαδή, τώρα ένα λεπτάκι. Αφού τελειώνει το κουκουνάρι σου, μετά έχεις μία σειρά στην οποία κάνεις τα ποδαράκια σου τα 4, μετά έχεις μία σειρά που κάνεις 2, 4, 5 ποδαράκια, μία σειρά που κάνεις 4 ποδαράκια και μία σειρά που κάνεις 2 ποδαράκια. Μέχρι εκεί μπορώ να σε βοηθήσω. Τελευταία σειρά δηλαδή είναι η σειρά που ξεκινάμε τα διπλά ποδαράκια. Μέχρι εκεί φτάνει το νήμα μας. Εντάξει? Τώρα εσείς αν θέλετε μπορείτε να σταματήσετε και πιο νωρίς την εσάρπα σας. Όπου θέλετε τη σταματάτε εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, ελπίζω αύριο, όχι δεν θα έχουμε γιατί θα λείπω. Θα είμαι εκτός. Ταξίδι. Όχι ένα ψυχής πάντως. Λοιπόν, ελπίζω να είσαστε καλά, να περάσετε καλά, εσείς να ξεκουραστείτε, εγώ δεν θα ξεκουραστώ, αλλά εσείς ξεκουραστείτε. Ας ευελπιστούμε και ας ελπίζουμε ότι από Δευτέρα θα έρθουν και τα νήματά μας που περιμένουμε. Και σας έχω παραγγείλει και καινούργια νήματα, έτσι για να μην βαριέστε. Και για να σας καλοπιάσω, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε δύο πάρα πολύ ωραία βίντεο που τα περιμένετε πολύ καιρό, με τσάντες. Άντε να σας βοηθήσω λίγο. Εντάξει, κάποιοι που ξέρουν να μην μιλήσουν τι τσάντες, οκ. Okay. Λοιπόν, τσάντες πάρα πολύ ωραίες, θα δείτε. Έχουν ετοιμαστεί ήδη τα δείγματα για την επόμενη εβδομάδα για να σας καλοπιάσω που αυτήν την εβδομάδα σας άφησα λίγο παραμελημένους και δεν σας έκανα πολλά live και ξέρω ότι πολλοί μου κάνετε παράπονα. Τι να κάνω όμως, και εγώ καμιά φορά τυχαίνουν κάποιες καταστάσεις που είναι πέρα από τις δυνάμεις μου. Σας εύχομαι ένα όμορφο γλυκό βράδυ, όνειρα γλυκά που έλεγε και η γιαγιά μου. Θα περιμένετε έτσι. Καλή ξεκούραση σε όλους μας. Περαστικά σε όλους όσοι είναι ασθενείς. Ελπίζω η αγωνία, όπως και η Λένα που είχε μια αγωνία και όσοι έχετε αγωνίες να περάσουν. Τα προβλήματα αφήστε τα για άλλη μέρα. Δεν τελειώνουν τα προβλήματα. Είπα αρκετά πράγματα το πρωί, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Μου δώσατε πάρα πολύ ωραίες συμβουλές, τις οποίες τις κρατάω. Τις έχω κάνει στιγμιότυπο οθόνης και τις κρατάω, δεν περάσαν έτσι από μένα. Να ξέρετε, τα καλά σας λόγια, το ότι σας δίνω δύναμη και να συνεχίσω να σας δίνω δύναμη και ότι παίρνετε πολύ δύναμη από μένα, όπως εγώ παίρνω δύναμη από εσάς. Συγγνώμη στους φίλους του YouTube, όσους δεν σας αρέσει μπορείτε να αποχωρήσετε, γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε μια μεγάλη παρέα που λέμε και τα δικά μας. Λοιπόν, τα μεταφορικά είναι 4 ευρώ για όλη την Ελλάδα με αντικαταβολή, σε μια κοπέλα απαντάω. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση, όπως λέει και η Στέλλα Ισπανογιάννη. Αυτό βλέπω τελείω, δεν θέλω. Ωραία. Μια πάρα πολύ ωραία τσάντα. Σε δύο διαφορετικές εκδοχές. Και σκοπεύω να σας κάνω την ίδια τσάντα με δύο διαφορετικές πλέξεις σε ένα live. Κάτι που νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει. Τι λέτε? Να κάνουμε κάτι διαφορετικό και θα προσπαθήσω να σας την κάνω μια μέρα που να έχω χρόνο, να είμαι ξεκούραστη
και εσείς να είσαστε ξεκούραστοι. Τι λέτε να το προγραμματίσουμε για το επόμενο Σάββατο, το απόγευμα, ε? Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας αγαπώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι εσείς με βλέπετε πολύ όμορφη γιατί με αγαπάτε πολύ. Δεν πιστεύω ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο για σας, αλλά συνεχίζω να το κάνω γιατί μου δίνετε πάρα πολύ δύναμη τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, συνεχίστε να είσαστε δυνατοί, θα το ξεπεράσουμε που θα πάει αυτή η κατάσταση. Φιλάκια στη φίλη μου την Βίκη, την Ευρένογλου. Φιλάκια πολλά και δεν πρόκειται να σας αφήσω ποτέ να βαρεθείτε, να ξέρετε, αυτό μόνο. Θα κάνετε συνέχεια καινούργια πράγματα και δεν θα βαρεθείτε ποτέ μαζί μου. Σας αγαπώ.